Το κείμενο του Σταύρου Κουφτσόγλου «Δεν ψηφίζω» δημοσιεύτηκε στην επαναστατική συνδικαλιστική εφημερίδα Άμυνα του Ηρακλή Αποστολίδη με αφρομή τις εκλογές του 1920. Αναδημοσιεύτηκε στο νούμερο 10 Μάης 2007 του Δελτίου Μαύρα Γράμματα της ΟΑΕ. «Δεν ψηφίζω» κείμενο του Σταύρου Κουφτσόγλου που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Δημήτρη Τροαδίτη από τις εκδόσεις Κουρσάλ «Ο ήλιος της αναρχίας ανέτειλε» για μια ιστορία του αναρχικού κινήματος στον ελλαδικό χώρο. Παρήλθεν ήδη αιώνας, αφού το ουιαστή εφεύρουν των μέσων της ψήφου, για να καταπνίγουν δι' αυτού τους πόθους του λαού και να τον κρατούν στην αθλειότητα, τούτου, επί τόσα έτη να κάνουν να πιστέψει ότι αυτός, ο πεινασμένος, ο κουρελιάρης, ο άθλιος, είναι ο κυρίαρχος, αυτή δε η υπηρέτε του. Και επί 120 έτη τώρα πίστευα κι εγώ εργάτης, βιομήχανος ή αγρότης, το ψέδος των αυτών ως αλήθειαν, την κοροϊδία τους αυτήν ως σοβαρότητα. Και ετυρανήθην παντιοτρόπος, και βασανίστην επί γενεάς γενεών, δια να φέρω τους καλύτερους στα πράγματα, όπως με υπηρετήσουν, και οι εκλεκτοί μου αυτοί υπηρέτε, ερχόμενοι στα πράγματα, πρώτον μέλημα αν είχαν πάντοτε, πώς να με βυθίσουν περισσότερον μέσα στο βούρκο της αθλειότητας, απολαμβάνοντας εκ της δυστυχίας μου και ζώντες εκ του θανάτου μου. Αρκεί πλέον ως εδώ. Πάβω πλέον του να έχω το τίτλο του κυριάρχου με υπηρέτας. Δεν θέλω κανενός στην υπηρεσία, διότι απεφάσισα να υπηρετήσω ίδιος τον εαυτό μου. Διό, αποφασίζω και λέγω. Δεν ψηφίζω. Διότι εννοήσα πλέον ότι όλοι, μοναρχικοί, συνταγματικοί, δημοκράτες, σοσιαλιστές κτλ. Είναι ψεύτες, και ότι όλοι αυτοί, θέλοντες να εργαστούν, προσφέρονται προθήμως να με υπηρετήσουν δήθεν, πράγματι δεν να απολαύσουν αυτοί εκ των στερήσεών μου και να ζήσουν ευτυχείς αυτοί καθόλου των τη ζωή τη βάρος μου, αναγκάζονται σε μένα να εργάζομαι για να διατάσσουν αυτοί και να καρπούνται αυτοί. Δεν ψηφίζω. Διότι δεν θέλω πλέον να εκλέγω με τα χέρια μου τους τυράννους μου, επικυρώνω νου το κάθε τετραετία δια τη εφευρέσεών των, τη ψήφου το επαχθές αυτό κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο με συγκρατεί μέσα στην απόγνωση, στο μαρασμό και στον θάνατο. Δεν ψηφίζω. Διότι δεν θέλω πλέον να τρέχω κάθε τετραετία σαν σκύλος να εκλέξω δια της κάλπης, εγώ ίδιος τους τυράννους που θα λάβουν ενεργόν μέρος στη λειτουργία του συστήματος αυτού, δια να κατασυντρίψουν τους αδυνάτους εάν ζητήσουν λίγο ψωμί στην πείνα τους, πληρώνουν εγώ αυτούς δια το αποτρόπαιον των έργων με χρήμα, με προνόμια, με τιμάς. Δεν ψηφίζω, διότι έπαυσα να περιμένω πλέον τη σωτηρία μου από το θαύμα της ψήφου μου. Πέρασε η εποχή των θαυμάτων, των μάγων, των Αγίων, των πνευματιστών της ψήφου. Σπάζω το κομβολόγιο αυτό των θαυμάτων και αναλαμβάνω την πρωτοβουλία μου, οργανούμενος οικονομικός και μακράν από την πολιτική σαπίλα των επιτηδίων, ως εννοεί σας πλέον ότι η χειραφέτησή μου θα συντελεστεί τότε μόνον και θα επιδεθώ ίδιος πλέον δια τους οργανώσεώς μου εις την αποκατάσταση της θέσεώς μου. Δεν ψηφίζω, διότι θέλω την εξαφάνιση πλέον του εσχρού του εμπορίου, όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να πουλούν τα χέρια τους, την ικανότητά τους, τα γνώσεις των, τα κρέατά τους, τα στιγατέρας των, τους ιούς των, τα οικογενείας των, τα φιλίας των, και να τους εκμεταλλεύονται οι τραπεζίτε, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι μεσίτε, η θρησκεία, η γραφειοκρατία, το κράτος, και να εκμεταλλεύεται ο ιατρός τον άρρωστο, ο παπάς τον πεθαμένο, και να τρέχουν όλοι σαν στραβοί στον κατήφορο του εξευτελισμότων, προσέχοντας μόνο στο χρήμα, στην φιλοδοξία και στην απόλαυση του κτηνόδους των εγωισμού. Δεν ψηφίζω, διότι θέλω την εξαφάνιση πλέον αυτού του αγοράζοντος και πολλούντος τη χαμοζωή του, συρφετού που απαρτίζει τη σημερινή κοινωνία, και την αναδημιουργία μιας νέας και ελευθέρας κοινωνίας δια των οργανώσεών μου, εντός των οποίων και μόνον το άτομο θα εύρει πλήρη την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του. Δεν ψηφίζω, διότι κατάλαβα πλέον ότι αυτοί που παίρνουν μια ετικέτα ελευθεροφρόνων, φιλελευθέρων, σοσιαλιστών κτλ. Και κολλούν σαν ψήρες απάνω στην ψώρα μου με την υπόσχεση ότι θα τη θεραπεύσουν, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν τη φαγούρα της, ανοίγοντας βαθύτερα τις πληγές της, να με κρατούν σε μια ελαινιωτάτη κατάσταση από την οποία δεν θα απαλλαχθώ, παρά μόνο την ημέρα που θα τις πετάξω για πάντα από πάνω μου και θα περιοριστώ προς θεραπεία μου ή στο σανατόριο της οργανώσεώς μου. Δεν ψηφίζω, διότι είδα πλέον ότι δι' αυτού του μέσου διέρχομαι όλη μου τη ζωή στον πισινό του βοδιού μου, οργώνοντας τη γη, με ένα τίτλο κυριάρχου, ενώ αυτοί που με παρουσιάζονται ως εθνικόφρονες, φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές κτλ., δια να με υπηρετήσουν δήθεν, απολαμβάνουν όλα στα φυσικά σκαλονάς, ακούν μουσική αυτή, τη στιγμή που εγώ ακούω του βοδιού μου, λούζονται με μυρωδικά αυτή, τη στιγμή που καθαρίζω εγώ κοπριές, κρεπαλούν αυτή, τη στιγμή που εγώ μισοπεθαμένος, βρέχω το ξεροκόμματό μου για να το φάγω. Δεν ψηφίζω, διότι ξύπνησα πλέον από τον λίθαργο στον οποίο με επίθεσαν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι, και είδα ότι η φύση σε πρίκησε και εμένα όπως και αυτούς με μυαλό, για να το αναπτύξω όσο μπορώ. Με μάτια, δια να βλέπω ό,τι ωραίο μου αρέσει. Με αυτιά, δια να ακούω όσους ήχους με ευχαριστούν. Με όσφρηση, δια να μυρίζω ό,τι ευωδία προτιμώ. Με γεύση, δια να δοκιμάζω ό,τι ουσία με γουστάρει.
με δόντια, στόμαχων, δια να μασώ και να στέλνω στο στόμαχόν μου όση ανάγκη έχει τροφής. Με πόδια, δια να τα διευθύνω και να περπατώ όσο θέλω. Και με χέρια, δια να εργάζομαι σύμφωνα με την ανάγκη που θα μου παρουσιάζεται προς ικανοποίηση των ανωτέρων όρεξεών μου. Δεν ψηφίζω, διότι όλα αυτά τα όργανα με τα οποία με επρήξε η φύση δια του μέσου αυτού της ψήφου, μου τα καθυπέταξαν οι κατεργαραίοι και καμία κίνηση πλέον δεν μου μένει ελευθέρα. Όλη μου η ανάγκη των ματιών μου, του μυαλού μου, των αυτιών μου, της μύτης μου, των δοντιών μου, του στομάχου μου, των ποδιών μου και των χεριών μου, εξαρτώνται από το αποφασίζομαι και διατάσσομαι των εθνικοφρόνων, των φιλελευθέρων, των σοσιαλιστών και λοιπόν βαγαπόντιδων, οι οποίοι προσφέρονται ως υπηρέτε δίθεν εμού του κυριάρχου και με κοροϊδεύουν. Δεν ψηφίζω, διότι είναι πάναγκες πλέον να βάλω δια των οργανώσεων μου κάθε κατεργάρι στη θέση του, καταργώ το αποφασίσομαι και διατάσσομαι, είτε από τον Γούναρη προφέρεται, είτε από τον Βενιζέλον, είτε από τον Μπριάν, είτε από τον Λένιν. Να αποφασίζετε και να διατάσσετε τα τομάρια σας μόνο του λοιπού, διότι ο φυσικός και αληθής νόμος αυτό λέγει. Κάθε άτομο να αποφασίζει και να διατάσσει τον εαυτό του μόνον, σύμφωνα με τις ανάγκες του, καθώς και κάθε οργάνωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών αυτής. Δεν ψηφίζω, διότι η ιστορία με δίδαξε ότι η πειθαρχία και η υπακοή στο αποφασίσομαι και διατάσσομαι των άλλων, εμπερικλίνουν μέσα τον όλη την κακομοιριά μου, τη στέρηση και το θάνατο όχι μόνο των ειδικών μου, αλλά και τη συζύγου μου και των τέκνων μου, και εκείνων που γεννηθήκαν, και εκείνων που θα έχουν το ατύχημα να γεννηθούν, κατερημώνουν σε ούτω ολόκληρου οικογενεία και ολόκληρα έθνη, προς απόλαυση μερικών φιλοδοξών ανόητων, βαρβάρων αρχομανών, κτηνανθρώπων. Δεν ψηφίζω, διότι αντελήθην καλώς πλέον ότι ένας φυσικός νόμος υπάρχει, το πειθαρχήν και υπακούειν προς ικανοποίηση των αναγκών του οργανισμού μου, οι οποίοι ανάγκη θα γίνουν βεβαίως αισθητοί και από τα λοιπά μέλη της οργανώσεώς μου και θα εκπληρωθούν δι' αυτής και μόνης. Δεν ψηφίζω, διότι θέλω να ζήσω ελεύθερος πλέον και την ελευθερία μου αυτήν είναι αδύνατο να μου τη δώσουν οποιοδήποτε επιτίδιοι καιροσκόποι δια το που αφασίζομαι και διατάσσομαι. Δι' αυτό αποφασίζω και διατάζω και εγώ τον εαυτό μου, είναι οργανούμενος μακράν από κάθε φαυλότητα, επιβάλλω προς αυτούς την ελευθερία δια των οργανώσεών μου. Έχω δε την πεποίθηση ότι αν ούτω σκεπτόμενος κάθε εργάτης λάβει την ιδία απόφαση με μένα, εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα δοκιμάσουμε τα καλά αποτελέσματα των ελευθέρων και απειλαγμένων από κάθε πολιτική σαπίλα οργανώσεών μας. Σημείωση του Άγιο Στίνα. Ο Σταύρος Κουχτσόγλου ήταν στην προ, κατά και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εποχή, ο μόνος στην Ελλάδα ολοκληρωμένος και αυθεντικός αναρχικός. Στους Έλληνες εργάτες έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του σαν αντιπρόσωπος των Τσιγαράδων στο πρώτο και δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, όταν από κοινού με τον Σπέρα και τον Φανουράκη προσπάθησαν να προφυλάξουν το συνδικαλιστικό κίνημα από τον κίνδυνο να εξαρτηθεί αυτό από το ΣΕΚΕ, του οποίου η εξέλιξη στο σημερινό αντεπαναστατικό γραφειοκρατικό συγκρότημα που φέρει τον τίτλο Κουκουέ τους ήταν από τότε γνωστή. Αλλά ο Σταύρος Κουτσόγλου έχει και μια άλλη ιστορία που λίγοι την ξέρουν. Ήταν οργανωμένος αναρχικός και είχε δεσμούς και επαφές με αναρχικές οργανώσεις πολλών χωρών. Είχε γνωρίσει προσωπικά τον Μαλατέστα, όπως και άλλους αγωνιστές αναρχικούς. Είχε αναπτύξει πρακτική δραστηριότητα κυρίως στην Αίγυπτο και στην Τουρκία και είχε πάρει ενεργό μέρος σε πολλές βίαιες απαλλοτριωτικές επιθέσεις εναντίον τραπεζών στην Αλεξάνδρεια και στην πόλη. Είχε μια σοβαρή θεωρητική μόρφωση και με πολλή ευχέρεια χρησιμοποιούσε στη γραφτή και προφορική προπαγάνδα του αποσπάσματα από έργα του Κροπότκιν, Μπακούνιν, Ρεκλούς, Μαλατέστα και άλλων αναρχικών συγγραφέων. Εκτός από το Κάτω η Μάσκα που δημοσιεύεται εδώ, είχε γράψει και μια κριτική στον Μπουχάριν και μια μελέτη πραγματικά προφητική για το μέλλον της κομμουνιστικής διεθνούς. Επίσης, είχε γράψει και επαναστατικά ποίηματα. Ο πιο στενός φίλος του στην Ελλάδα ήταν παρά τη διαφορά της ηλικίας ο Ανδρέας Κεραμόπουλος, μέλος της ομάδας Εργατικό Μέτωπο πριν, κατά και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή. Είχε πολλά κοινά χαρακτηριστικά και στις ιδέες και στην πρακτική δράση και στην τόλμη με τον Κουχτσόγλου. Αυτός ήταν και δικός μου στενός φίλος και συμμαχητής, και από αυτόν γνώρισα για λίγο στα γεράματά του τον Σταύρο και έμαθα για τη ζωή και τη δράση του. Σε αυτόν, ο Κουχτσόγλου εμπιστεύτηκε όταν μπήκε στο γυροκομείο την πολύ πλούσια βιβλιοθήκη του και πολλά χειρόγραφα. Ο Ανδρέας, επειδή συμμετείχε ενεργά στο κίνημα και αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της σύλληψης και της έρευνας στο σπίτι του, έδωσε στον αδερφό του Θανάση να φυλάξει τη βιβλιοθήκη. Ο Θανάσης πέθανε στην κατοχή και η βιβλιοθήκη που έπρεπε να την έχει η γυναίκα του, μια Ελβετίδα ή Γαλλίδα, χάθηκε μαζί με αυτήν. Ο Σταύρος Κουχτσόγλου πέθανε στο γυροκομείο. Τον θάνατο τον αντιμετώπισε ψύχρεμος και άφοβος, σαν επαναστάτης και άθεος. Στον παπά, που παρά τις διαμαρτυρίες του επέμενε φορτικά να τον μεταλάβει, στο τέλος του λέει: «Παπά μου φύγε, γιατί θα φτύσω μέσα». Αυτές ήταν και οι τελευταίες του λέξεις. Οκτώβριο 1983, Άγιος Στίνας. Το άρθρο Αναρχία, τι ζητούμεν, τι επιθυμούμεν, τι θέλωμεν, τι επιδιώκομεν, δημοσιεύθηκε στο πρώτο φύλλο της Αναρχικής Εφημερίδας επί τα πρόσω και έχει εκδοθεί ως μέρος του επιμέτρου στο βιβλίο «Το πνεύμα της Επαναστάσεως»
του Πιότρ Κροπότκιν από τις εκδόσεις Οπορτούνα. Αναρχία. Μην τρομάζετε πρώτης λέξεως. Γιατί τρομάζετε? Γνωρίζετε τι ζητούμεν? Γνωρίζετε τι θέλωμεν? Γνωρίζετε τι επιθυμούμεν? Γνωρίζετε τι επιδιώκομεν? Ουχή. Λοιπόν, γιατί ο τρόμος αυτός? Όχι. Ειδέ ημών, εισήν υψηλέ και ευγενείς, διό, μόνον υπό ευγενών καρδιών εννοούνται. Μόνον οι αμαθείς και οι στενοκέφαλοι, οι μη δυνάμενοι να είδωσι πέρα της ρινόστων και να εννοήσωσι τι εξερχόμενον των στενών ορίων του εγκεφάλωτων, δε μας εννοούσιν. Αυτοί μόνον. Ναι, ειδέ ημών, εισήν υψηλέ και ευγενείς, το είπομεν και το επαναλαμβάνομεν, διότι θέλουμε τον άνθρωπο να είναι ίως προόριστα να είναι επί της γης. Τον θέλουμε κατά πάντα ελεύθερον, ελεύθερον και ουχή δούλων. Ελεύθερον εις τας θελήσεις του. Ελεύθερον εις τας σκέψεις του. Ελεύθερον προς τας ομοίους του. Ελεύθερον εις την μάθησιν. Ελεύθερον εις τον έρωτα. Ελεύθερον των προλήψεων. Ελεύθερον παντός ελαττώματος, πάθους, έξεως και κακίας. Της αρπαγής, της κλοπής, της ασπλαχνίας, του ψεύδους, του φθόνου, της σκληρότητος, της αδικίας, της ανανδρίας, του φόνου, της φιλοχρηματίας, της υποκρισίας, του μίσους. Τον θέλουμε ελεύθερον και ουχή δούλων του χρήματος. Τον θέλουμε νήσων προς πάντα όμοιόν του. Τον θέλουμε νήσων ενώπιον του ισχυροτέρου του. Τον θέλουμε ένα αδελφοποιημένο προς πάντα όμοιόν του. Θέλουμε τη γυναίκα ίσιν το ανδρή. Ούτω θέλουμε τον άνθρωπον και αυτό επιδιώκομεν. Θέλουμε προς τούτη στην τέχνη μη υποτελεί. Θέλουμε να η πρόοδος φτάσει στο ζενίθ. Θέλουμε να πάψει η αθλειότης και η αμάθεια. Θέλουμε να πάψει η πορνεία. Θέλουμε να πάψει η χύση του αίματος. Θέλουμε να πάψει τη συνειδήσωση η εκφάβληση. Θέλουμε να μην υπάρχουν κύριοι να περιορίζουν τα θελήσεις μας, τα σκέψεις μας. Θέλουμε να καλλιεργούμε και να πλουτίζουμε δια νέων γνώσεων το πνεύμα μας, να αναπτύσσουμε τα διανοητικά μας δυνάμεις. Θέλουμε να πάψει η ιδέα την αύριον μέρημνα. Θέλουμε να πάψει εκμετάλλευση. Θέλουμε να καταργηθεί η πτωχία. Θέλουμε να ολοσχερεί εξασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θέλουμε να είμεθα και με θυμό να όσοι πάντες ευτυχείς. Θέλουμε τη ζωή να ρέει ήσυχον, αμέριμνον και άφροντιν. Θέλουμε εν κοινωνία βιούσαν εν αρμονία, αγάπη και αδελφότητη. Ιδού τι ζητούμεν. Ιδού τι θέλουμεν. Ιδού τι επιθυμούμεν. Ιδού τι επιδιώκομεν. Τι κατόπιν όλων τούτων των υψηλών και ευγενών ιδεών θα τολμήσει να είπε ότι είμεθα η μεγαλύτερη και φοβερότερη κακούργη του αιώνος μας. Μας αποδίδουν τη μορφή ταύτην εκείνη, εις τους οποίους εκατοντάκες κάθε κάθε στιγμή έπρεπε εμείς να τις στηρίπτουμε κατά πρόσωπο. Εάν δεν υπάρχουν συνάνθρωποι, οι οποίοι και ασπάζονται τα σιδέα σημών, προβαίνουν σε απέλπιδες στο έγκλημα, τούτο πρέπει να αποδοθεί ουχή στα σιδέα σημών, αλλά στην παρούσα κοινωνική διοργάνωση. Ένοχος ηθικός των κακουργημάτων τούτων είναι η παρούσα πολιτεία, διότι δεν ειδυνήθη να καταστήσει τον άνθρωπο ή ως προόριστα να είναι επί της γης. Απελπισία. Εκδίκησης. Ιδού τι οδηγούσε τους ανθρώπους τούτους, ως και πάντα άλλων είτε μέγαν είτε κοινών εγκληματία. Αλλά η πολιτεία ειδυνήθη να εξαλείψει από τα μέλη της την απελπισία και την εκδίκηση, ως και τόσα άλλα κακά τα περικυκλούντα των άνθρωπων και καταπνίγοντα πανευγενές αίσθημα αυτού. Ουχή. Προς τι λοιπόν να κατηγορεί εμάς και να μην αιτιάται αυτήν? Μην τρομάζετε λοιπόν πρώτης λέξεως αναρχία. Γνωρίζετε ήδη τι θέλουμεν. Γνωρίζετε ήδη τι ζητούμεν. Γνωρίζετε ήδη τι επιθυμούμεν. Γνωρίζετε ήδη τι επιδιώκομεν. Όχι. Ειδέ μας δεν πρέπει να προξενώσει τρόμον. Ειδέ ημών εισήν υψηλέ και ευγενείς, διό μόνον υπό ευγενών καρδιών εννοούνται. Μόνο οι αμαθείς και οι στενοκέφαλοι, οι μη δυνάμενοι να είδωσι πέραν της ρινόστων και να εννοήσωσι τι εξερχόμενον των στενών ορίων του εγκεφάλωτων, δε μας εννοούσι. Αυτοί μόνον. Το άρθρο «Ο ήλιος αναρχίας ανέτειλε» έχει δημοσιευτεί στο δεύτερο φύλλο της αναρχικής εφημερίδας «Επί τα πρόσω» και δημοσιεύθηκε ως μέρος του επιμέτρου στο βιβλίο «Το πνεύμα της επαναστάσεως» του Πιότρ Κροπότκιν από τις εκδόσεις Οπορτούνα. «Ο ήλιος της αναρχίας ανέτειλε». Δυστυχή εργάτα, έως πότε θέλεις ανέχεσαι την επικρατούσα άτιμων κατάσταση? Έως πότε θα κύπτεις τον αυχένα υπό των ζυγών της εκμεταλλεύσεως? Έως πότε δυστυχή εργάτα, θα εργάζεις εσύ και άλλοι θα απολαμβάνουν στον κόπο σου? Έως πότε θα σε παρακολουθεί από τη στιγμή καθής ήλθεν στην ζωή μέχρι τη στιγμή καθή να πέρχεσαι ταύτης η αθλειότης και η παινία? Έως πότε δυστυχή και ταλέπορε τον βίο σου θα διάγγισαν στερήσεις και βασάνεις? Έως πότε θα υποφέρεις τις καταδυναστεύσεις και εκμεταλλεύσεις των παχυδέρμων? Έως πότε θα εργάζεσαι απαύστος καθόλη την ημέραν και μέρος νυχτός και θα στερήσει όλων, σύ, ο αληθής παραγωγός πάντων των πραγμάτων?
Έως πότε θα υποφέρεις να εκμιζάσαι, να τυραννείς, να εκδάρεις δια πολυπικίλων και πολλαπλών τρόπων παρά των επιτηδίων. Έως πότε θα υπομένεις να αδικήσαι, να ληστεύεσαι, να κλέπτησαι. Έως πότε θα κυλίεσαι στα προλήψεις και την αμάθεια. Εργάτα, είναι καιρός πλέον να μεταβάλεις την ικτραναυτή κατάστασή σου. Είναι καιρός να απολαύσεις και εσύ τους σκόπους σου. Είναι καιρός το καχεκτικό νεκ της πείνης και των στερήσεων σώμα σου να καταστεί κανονικών και ευθύγραμμων. Είναι πλέον καιρός να πάψει η αηδής αυτή κωμωδία. Είναι καιρός πλέον να λάβεις την ελευθερία σου. Είναι καιρός να πάψει αυτή η αθλία κατάστασης. Τι κάθεσαι. Είναι καιρός πλέον. Εργάτα. Είναι ήδη ώρα καθ' πρέπει να ηχήσω κώδων της ελευθερίας, της ισότητος, της αγάπης. Είναι ήδη ώρα κατά την οποία πρέπει να δοθεί το σύνθημα της ριζικής μεταβολής της υφισταμένης καταστάσεών σου. Εργάτα. Είδε. Ο ήλιος της αναρχίας ανέτειλε. Ο ήλιος της αληθείας, της επιστήμης, της δικαιοσύνης. Ο ήλιος της αδελφοποιήσεως των λαών. Ο ήλιος της ειρήνης, της χαράς, της ευδαιμονίας. Εργάτα, είναι καιρός πλέον. Τι προσμένεις?